Σφίγγουμε αγωνιστικά την γροθιά. Σηκώνουμε ψηλά τις σημαίες του αγώνα. Τιμούμε τους νεκρούς του Σικάγο, τους νεκρούς εργάτες από τις πρώτες απεργίες στη χώρα μας. Τιμούμε το Μάη του 36 στη Θεσσαλονίκη, τους 200 εκτελεσμένους κομμουνιστές στην Κεσαριανή την 1η Μάη του 44 και χιλιάδες άλλους ανώνυμους και επώνυμους αγωνιστές που αποτελούν φάρο στη σημερινή μας δράση. Εκφράζουμε τη διεθνιστική μας αλληλεγγύη στους αγωνιζόμενους εργάτες όλου του κόσμου. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας για τις γης τους κολλασμένους, τους μετανάστες, πρόσφυγες που δοκιμάζονται σήμερα από την πανδημία, τους πολέμους, συνολικά από το εκμεταλλευτικό σύστημα που γεννά φτώχεια, ανέχεια και δυστυχία και προσφυγιά. Κοντεύει πλέον 1,5 αιώνας από την απολογία του Αυγούστου Σπάης. Όμως η επιθετικότητα του κεφαλαίου και του πολιτικού του προσωπικού την κάνει ζωντανή και επίκαιρη. Εδώ θα ποδοπατήσετε μια μικρή σπίθα. Εκεί όμως και πιο πέρα και απέναντι και γύρω σας παντού θα ξεπεταχτούν οι φλόγες. Η φωτιά είναι υπόγεια και θα μπορέσετε να τη σβήσετε. Οι πρωτομαγιάτικες απεργιακές κινητοποιήσεις σε συνθήκες πανδημίας και η λύσα του κεφαλαίου να τις τυπήσει με καταστολή και συλλήψεις δείχνουν πως ο δρόμος της σύγκρουσης είναι αναπόφευκτος, αλλά και η μόνη λύση για να διηγηθούμε σε μια κοινωνία που δεν θα υπάρχει εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο απέναντι στη σημερινή εξουσία των αφεντικών. Καταγγέλουμε και από αυτό το βήμα τις σύλληψεις και την άγρια καταστολή που συνάντησαν εργάτες, γυναίκες, νεολαία στην Τουρκία, στη Γαλλία και σε άλλες χώρες. Δίνουμε το χέρι σε όποιον σηκώνεται. Δυναμώνουμε τον κοινό μας αγώνα, ταξικά, αγωνιστικά, διεθνιστικά. Τα ματωμένα πουκάμισα των εργατών του Σικάγο έγιναν σύμβολο πάλης και θυσίας και τα διδάγματα της εξέγερσης βρίσκονται στο προσκήνιο. Σήμερα, από εδώ, από την πλατεία Συντάγματος, στέλνουμε το πρώτο ισχυρό μήνυμα στην κυβέρνηση και την εργοδοσία ότι το οκτάωρο δεν το παραδίνουμε, δεν το χαρίζουμε, ότι η παρανομία με την απορρίθμιση των χρόνων εργασίας που συμβαίνει σήμερα στους χώρους εργασίας θα βρει στεναρή αντίσταση από τις ασυμβίβαστες δυνάμεις εργαζομένων, από όλους όσους σήμερα φροντοφωνάζουν πως δούλοι στον 21ο αιώνα δεν θα γίνουμε. Βρισκόμαστε εδώ μετά από ένα χρόνο από την ιστορική Πρωτομαγιά του 20, που έστειλε το μήνυμα σε όλο τον κόσμο ότι σε οποιασδήποτε συνθήκες το κίνημα, αν είναι οργανωμένο και αποφασισμένο, μπορεί να δρά με οργανωμένη απειθαρχία και να προβάλλει τα αιτήματά του, να αναδεικνύει την αιτία όλων των προβλημάτων που είναι ο καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης. Ο ορατός εχθρός έδειξε ότι το κέρδος είναι πάνω απ' όλα, ακόμα και πάνω από την ανθρώπινη ζωή. Η πανδημία λειτουργήσε καταλυτικά για να αναδειχθεί όλη η παρακμή του σάπιου συστήματος, να αποκαλυπτούν οι ολέθριες συνέπειες της διαχρονικής απαξίωσης του συστήματος υγείας. Με το κλείσιμο των νοσοκομείων, τις χιλιάδες απολύσεις γιατρών, μιας και κατά αυτούς ο ιδιωτικός τομέας υγείας μπορούσε να αναπληρώσει τα κενά του δημόσιου. Η προπαγάνδα οργίαζε για την ποιότητα του συστήματος ιδιωτικής υγείας. Προπαγάνδα που ξέπεσε, καθώς αποκαλύπτηκε ότι είναι πουκάμισο αδιανό, μιας και στον καιρό της πανδημίας και των χιλιάδων νεκρών φάνηκε το αυτονόητο πως η μέγιστη αξία τους είναι το κέρδος και αυτό δεν μπορεί να επιτρέψει τη συστράτευση των κλινικαρχών και των εμπόρων της υγείας στον πόλεμο ενάντια στην πανδημία, τον οποίο έδιναν και δίνουν με αυταπάρνηση οι γιατροί και νοσηλευτές και το εργατικό προσωπικό. Κανείς, συνάδελφοι, δεν μπορεί να ξεχάσει τους 11.000 νεκρούς μέχρι σήμερα από τον COVID και τη στάση των κλινικαρχών και κυβέρνησης
οι οποίοι αρνήθηκαν την επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας και νοικιάζουν τα κρεβάτια ΜΕΘ για 1.700 ευρώ τη βραδιά, στην ουσία για να πεθάνει ένας συνάνθρωπός μας αξιοπρεπώς. Η πανδημία έδειξε ότι τα μονοπόλια του φαρμάκου έχουν ιδιοποιηθεί όλη την επιστήμη, όλη τη διαχρονική παραγόμενη πνευματική εργασία και μας παρουσιάζουν ως αποκλειστική τους πατέντα τα εμβόλια. Δηλαδή, τον κοινωνικό πλούτο που κοπιάσαν οι λαοί για να σπουδάσουν τους επιστήμονες, για να χτίσουν και να συντηρήσουν πανεπιστήμια για το συνολικό καλό, τα δικά μας χρήματα των λαών όλων που δόθηκαν για την έρευνα γίνονται ατομική ιδιοκτησία και στοιχείο του κέρδους μέσω της πατέντας των μονοπωλίων. Έτσι έχουμε την καθυστέρηση που μαζί με τον ανταγωνισμό γίνονται εμπόδιο στο μαζικό εμβολιασμό των λαών. Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, μια ακόμα επίθεση εξελίσσεται αυτές τις μέρες ενάντια στα δικαιώματά μας. Η κρίση που ξέσπασε με καταλήτη τον κορονοϊό κάνει το κεφάλαιο ακόμα πιο επιθετικό για να διασφαλίσει τα κέρδη του. Οι κυβερνήσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι διάφοροι θεσμοί τους πάντα είναι πρόθυμοι να υλοποιήσουν το σχεδιασμό για λογαριασμό του κεφαλαίου. Αντιστρέφοντας την πραγματικότητα, παρουσιάζουν τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας και την κατάργηση του 8ωρου θετική εξέλιξη για τον εργαζόμενο. Στο όνομα των βέλτιστων ευρωπαϊκών πρακτικών, η κυβέρνηση ακολουθεί το δρόμο που έχουν χαράξει τα μονοπόλια για πλήρη απορρίθμιση στον χρόνο εργασίας. Να πηγαίνεις δηλαδή στη δουλειά και να μην ξέρεις πώς θα ασχολάσεις. Να δουλεύεις με το μισθό κολλησμένο στα 580 και κάτω από αυτά. Ο ελεύθερος χρόνος του εργαζόμενου θα γίνει διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη. Θα βλέπεις τα παιδιά σου όποτε αυτός θέλει. Θα προγραμματίζεις τη ζωή σου έχοντας από πριν αποδεχτεί ότι όλη η εργάσιμη ημέρα θα είναι στη διακρατική ευκαιρία του εργοδότη και να τη ρυθμίζει αυτός. Επειδή η προπαγάνδα τους ψάχνει τρύπες για να βρει να κάτσει, επικαλούνται ότι οι βέλτιστες προευρωπαϊκές πρακτικές εφαρμόζονται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Θα πρέπει να πούμε όμως, συνάδελφοι, ότι το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο έχει επαφή με συνδικάτα και εργαζόμενους, ανταλλάζει απόψεις, μεταφέρεται πείρα και δεν είναι καθόλου έτσι. Μάλιστα, τα συνδικάτα αντιδρούν και υπάρχουν μεγάλες κοινοτοποιήσεις ενάντια στις ίδιες παρόμοιες πρακτικές κυβερνήσεων και εργοδοτών. Στη Γαλλία πραγματοποιήθηκαν μεγάλες πρωτομαγιάτικες συγκεντρώσεις ενάντια στους προωθούμενους νόμους περί της γενικής ασφάλειας και ενάντια στα συνδικάτα. Δεν είμαστε μόνοι μας. Στην εξελισσόμενη επίθεση των μονοπωλίων, οι εργαζόμενοι αντιστέκονται. Οι λαοί δεν έχουν πει την τελευταία τους λέξη. Αυτοί έχουν ως παράδειγμα το σάπιο κόσμο τους, την αγορά, τα κέρδη. Έχουν για παράδειγμα την Amazon, η οποία πλήρωσε προπαγανδιστές για να πείσουν τους εργαζόμενους γιατί δεν χρειάζονται συνδικάτο και ψήφισαν ηλεκτρονικά υπό την επίβλεψη της εργοδοσίας για να αποφασίσουν προς το παρόν ότι δεν χρειάζονται το συνδικάτο. Έτσι οραματίζονται το αύριο και στη χώρα μας. Τα συνδικάτα θα θέλουν έξω από τους χώρους δουλειάς την απαγόρευση της συνδικαλιστικής δράσης, τη μετατροπή της απεργίας σε συμβολική πράξη. Όμως, όπως αυτοί έχουν τον κόσμο τους και τα παράδειγματά τους, έτσι και εμείς έχουμε τα δικά μας παραδείγματα και τις αξίες μας. Έχουμε την αλληλεγγύη, τη συλλογική πάλη, το μαχητικό διαχρονικό αγώνα των προλετάριων, όχι απλά για μια δίκαιη εργάσιμη μέρα, αλλά να βαδίσουμε στον δρόμο της ανθρωπής, να φτιάξουμε ένα κόσμο χωρίς αδικία, χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Πάνω σε αυτό το δρόμο βαδίζουμε σταθερά, συγκεντρώνουμε δυνάμεις. Απευθυνόμαστε στους εργάτες που έζησαν κατακτήσεις και δικαιώματα, συλλογικές συμβάσεις, σταθερό ημερήσιο χρόνο εργασίας και τους καλούμε να μην συμβιβαστούν
με τη σημερινή πραγματικότητα. Μην επιτρέψουν στην προπαγάνδα του αντίπαλου να βρει έδαφος. Ότι αυτά τάχα είναι περασμένα, ξεχασμένα. Να μπουν μπροστά, να διεκδικήσουν, να τραβήξουν και τους νέους στη μάχη για βελτίωση του μισθού και των δικαιωμάτων τους. Απευθυνόμαστε κυρίως στη νέα γενιά που ακούει για την κατάργηση του οκτάωρου και το θεωρεί έξω ξένο αίτημα, μιας και ποτέ δεν δούλεψε οκτάωρο. Άλλοτε τετράωρος, άλλοτε εξάωρος ή πάνω σε ένα μηχανάκι από την ώρα που ανοίγει το μαγαζί μέχρι να κλείσει, να τρέχει να προλάβει τα μπουρμπουάρ, να λέει ότι προσωρινά κάνει αυτή τη δουλειά και να κοντεύει να γεράσει πάνω στο μηχανάκι ακούγοντας τη γνωστή χιλιοπομένη φράση «Έχει φύγει το παιδί». Όλοι αυτοί οι συνάδελφοι που δεν είχαν ποτέ σύμβαση, που δεν τους επέτρεψαν οι συνθήκες να μάθουν αν έχουν δικαιώματα, όλοι αυτοί που πήγανε κάπου προσωρινά γιατί δεν έβρισαν κάτι καλύτερο, έχουν την υποχρέωση προς τον ίδιο τους τον εαυτό, προς τον κλάδο τους, να διεκδικήσουν, να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους. Όταν οι εργάτες ξεσηκώθηκαν πριν 135 χρόνια, δεν είχαν πλούσια συγκεντρωμένη πείρα για αγώνες που προηγήθηκαν για συνθήκες δουλειάς κλπ. Όμως, με τον αγώνα τους πρόσθεσαν νέα πείρα, συνέβαλαν στις εργατικές κατακτήσεις. Η ίδια η πείρα τους από τη ζωή τους έσπρωξε να διεκδικήσουν το οκτάωρο. Έβλεπαν από τη μία να δουλεύουν 10, 12, 14 ώρες για ψίχουλα και από την άλλη να συγκεντρώνεται απίστευτος πλούτος. Κατάλαβαν ότι η εργατική τους δύναμη δεν αναπληρώνεται αν δουλεύουν συνεχώς 12 ώρα. Κατάλαβαν ότι πρέπει να έχουν ελεύθερο χρόνο για να αξιοποιούν όπως θέλουν και έτσι τράβηξαν μπροστά και πάλεψαν μέχρι να κατοχυρώσουν το 8ωρο. Σήμερα οι νέοι εργαζόμενοι μπορεί να μην έζησαν συμβάσεις, όμως υπάρχει ιστορική πείρα. Οι μεγάλες κατακτήσεις των εργατών του περασμένου αιώνα γνωρίζουν ότι οι προηγούμενες γενιές έζησαν κατακτήσεις, απόρρια και της μεγάλης Οκτωβριανής Επανάστασης και των μεγάλων εργατικών κινητοποιήσεων. Σήμερα είναι αναγκαίο να επανέλθουν οι συλλογικές συμβάσεις, ο σταθερός ημερήσιος χρόνος εργασίας, η μείωσή του χωρίς μείωση, αντιθέτως αύξηση του μισθού. Η πρόταση νόμου που κατέθεσαν τα 530 και πλέον συνδικάτα στα κόμματα του Κοινοβουλίου του 2016 για την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, για την υποχρεωτικότητα της εφαρμογής κλαδικών συμβάσεων και την αρχή της εφαρμογής ευνοϊκότερης σύμβασης είναι η βάση διεκδίκησης για να ξυλωθούν μια σειρά αντιεργατικές ρυθμίσεις. Συνάδελφοι και συναδέρφισες, κανένας δεν ένιωσε έκπληξη με τα καμώματα της πλειοψηφίας της ΓΕΣΕ, τη συμπαιγνία της με την κυβέρνηση για να μην κουνηθεί φύλο. Πήρανε σήμερα απάντηση σε όλη τη χώρα. Αυτή την περίοδο έχουμε την πιο απαξιωμένη πλειοψηφία στη διοίκηση της ΓΕΣΕ των τελευταίων χρόνων. Η στίχησή της με τις επιδιώξεις της εργοδοσίας και με την κυβέρνηση θα την καταγράψουν δίπλα σε αυτές τις διοικήσεις των μακριθεοδόρων. Βέβαια, αυτούς ποσός τους νοιάζει. Τη δουλειά τους κάνουν, που είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ζημιά στο οργανωμένο εργατικό κίνημα. Κάνουν ό,τι μπορούν να περάσουν οι αναδιαρθρώσεις ξεπληρώνοντας την κυβέρνηση γραμμάτια. Δεν μπορούν να κρύψουν την απαξίωσή τους στη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων. Οι προχθεσινές θλιβερές εικόνες τους για μια ακόμα φορά προκάλεσαν την ειρωνία, την κοροϊδία του εργατόκοσμου. Όμως αυτό δεν φτάνει. Το σύνθημα «Συνδικάτα εργατών και όχι των εργοδοτών» είναι επίκαιρο και αναγκαίο για να δυναμώσει ο ταξικός διεκδικητικός αγώνας απέναντι στο συμβιβασμό. Είναι όμως, συνάδελφοι, και προκλητική η στάση των δυνάμεων που έχουν ψηφίσει μνημόνια και ένα φορτηγό από αντεργατικούς νόμους όπως ο ΣΥΡΙΖΑ και οι οποίες θυμήθηκαν σήμερα τα δικαιώματα
που μας ξύλωσαν και ξέχασαν γρήγορα τις 32 Κυριακές στο εμπόριο, τη διατήρηση άθικτου όλου του αντεργατικού τεραρτουργήματος από το 2010, τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας με 10 ώρα στον τουρισμό, 9 μέρες δουλειά χωρίς ρεπό στα τρένα, 12 ώρα στους νοσοκομιακούς γιατρούς, την κοροϊδία για την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση και τόσα άλλα. Ως γνωστόν όμως, συνάδελφοι, εκτός από τα ρολόγια που δουλεύουν ασταμάτητα, δυστυχώς για ορισμένους δουλεύει ασταμάτητα και η μνήμη και το μυαλό μας, και όλοι θυμόμαστε ότι τελικά ο ένας κόβει και ο άλλος ράβει το αντεργατικό κουστούμι. Το εργατικό κίνημα δεν πρέπει να επιτρέψει νέες αυταπάτες, νέα ψέματα, να παίξουν πάνω στην πλάτη του τα γνωστά παιχνίδια της κυβερνητικής εναλλαγής. Συνάδελφοι και συναδέρφισσες, η κατάσταση στη γειτονιά μας παραμένει οξυμένη. Οι αστικές τάξεις ακονίζουν τα μαχαίρια τους. Έφραυσες συμμαχίες υπεριαλιστικών κρατών συγκρούονται σε ένα ατελείωτο παζάρι για το ποιος θα δώσει περισσότερα. Η συνδιαχείριση στο Αιγαίο προβάλλεται ως καλύτερη δυνατή λύση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κρατάει ίσες αποστάσεις από την τουρκική προκλητικότητα, ενώ η αστική τάξη της χώρας μας κάνει συμμαχίες με άλλους φωνιάδες να δείξει και αυτή την πορεία να περασπιστεί τα συμφέροντά της στην Ανατολική Μεσόγειο. Στην Ουκρανία ξανανάβει το φυτίλι του πολέμου με τον αναβαθμένο ρόλο των Αμερικάνων μετά την εκλογή Biden, του κατά τα άλλα και παρουσιαζόμενου και τελευταίως ως προοδευτικού Προέδρου από τους οπορτουνιστές και τους σοσιαλδημοκράτες στη χώρα μας, ότι θα βάλει, λένε, χαλινάρι στον υπεριαλισμό και θα τον υπερφορολογήσει. Σε αυτόν τον κόσμο, συνάδελφοι, όπου η πιο αναπτυσσόμενη καπιταλιστική οικονομία, η Ινδία, δεν έχει πλέον ανάγκη από γιατρούς, ούτε από οξυγόνο, αλλά από νεκροθάφτες και ξύλα για να κάψουν τους νεκρούς τους, για να μην σαπίζουν στις γειτονιές του Δελχή. Σε αυτόν τον βάρβαρο κόσμο, όπου έγινε συνήθεια να μετράμε κάθε βράδυ τους νεκρούς μας, υπάρχει και ελπίδα. Είναι η ελπίδα της πάλης των λαών. Από την προσπάθεια να φτιάξουν σωματείο στην Άμαζον, μέχρι την οργάνωση του σημερινού απεργιακού αγώνα, από την ξεχωριστή πρωτομαγιά την περσινή, εδώ στον ίδιο χώρο, μέχρι τους αγώνες που ακολούθησαν στους βιομηχανικούς κλάδους, στη Λάρκο, τον τουρισμό, το εμπόριο, στους καλλιτέχνες, από τις μεγάλες κινητοποιήσεις στη Γαλλία, μέχρι και τους μεγάλους αγώνες στην Κολομβία. Οι λαοί δεν είπαν την τελευταία τους λέξη. Η αλληλεγγύη των λαών θα νικήσει τους υπεριαλιστές και το σάπιο ξεπερασμένο καπιταλιστικό σύστημα. Συνάδελφοι εργατοϋπάλληλοι της Αθήνας, συνεχίζουμε τον αγώνα κάθε μέρα από σήμερα κιόλας. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε, να ανατρέψουμε τα σχέδια της εργοδοσίας για να μην γίνουμε σκλάβοι, για να ξυλώσουμε όλο το αντεργατικό οπλοστάσιο που έστησαν τα προηγούμενα χρόνια. Εμπρός για σταθερό ημερήσιο χρόνο, εμπρός για εξάωρο, τριαντάωρο, πενθήμερο, τέλος τα ωράρια λάστιχο. Θέλουμε να ζήσουμε όπως μας αξίζει. Καλή δύναμη, δόξα και τιμή στους ήρωες της τάξης μας.